Γεια σε όλους, σήμερα θα σας δείξω πως μπορείτε να κατεβάσετε το Danger Zone. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τον περιηγητή μας και θα μπούμε μετά στη σελίδα skidrowreloaded.com Λοιπόν, ή μπορείτε να το πατήσετε τη λέξη skidrow και να πατήσετε το πρώτο, εγώ το έχω αποθηκευμένο σαν καρτέλα για να μπαίνω κατευθείαν. Είναι skidrowreloaded.com, όπως βλέπετε. Λοιπόν, εδώ πέρα δεξιά στην αναζήτηση. Θα πατήσετε Danger Zone, το βλέπετε. Είναι ένα παιχνίδι ε, που γίνεται ε, αρκετός χαμός, με, είναι με αμάξια. Μπορείτε να καταλάβετε και τον τίτλο ότι θα πατήσετε εδώ πέρα που βλέπετε καταρχήν, Danger Zone Codex. Ε, γίνεται χαμός αυτό το παιχνίδι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, μπορείτε να το δείτε και από το gameplay που έχει εδώ πέρα. Δηλαδή η συγκρούνται μεταξύ του έχει πολύ φάση. Βλέπετε εδώ πέρα κάποιε εικόνε μέσα από το παιχνίδι. εδώ πέρα μπορείτε να δείτε κάποιε απαιτήσει ε, του συστήματο, τι ελάχιστε και τι απαιτούμενε. Κάνει μόνο για 64 bit, όχι για 32. Ε, εδώ πέρα κάτω θα πάτε να το κατεβάσετε από κάποιο torrent. Θα πατήσετε κάποιο από όλα αυτά. Αν δεν δουλεύει κάποιο, θα πατήσετε στο επόμενο θα οδηγηθείτε σε μια άλλη σελίδα και από εκεί θα κατεβάσετε το torrent για να το ανοίξετε με κάποιο πρόγραμμα που έχετε. όπω ανακατεύει, εγώ το έχω κατεβάσει ήδη, είναι αυτό το, το περαφάκελος. Θα είναι αυτό πέρα το συμπιεσμένο αρχείο, θα κάνετε δεξί κλικ από συμπίεση εδώ. Ε, και θα σας βγάλει το αρχείο εγκατάστασης που πρέπει. Ε, και είναι πολύ εύκολη εγκατάσταση ε, για παιχνίδια κόντεξ, που είναι δηλαδή μια συγκεκριμένη ομάδα που φτιάχνει αυτά τα παιχνίδια, όπου το αρχείο εγκατάστασης ε, περνάει από μόνο του το, το crack, από αυτό εδώ πέρα τον φάκελο. Ε, πριν κάνετε την αποσυμπίεση, καλό θα είναι να κλείσετε το αντιβάιρους, ε, αν και δεν νομίζω να σας βγάλει κάποιο, αλλά επειδή δεν τα ξέρω και όλα τα antivirus σε ποια βγάζουν ασφαλμένο όχι και σε ποια όχι, οπότε καλό θα είναι πριν την αποσυμπίεση να έχετε κλείσει το antivirus να το έχετε απενεργοποιήσει προσωρινά, ώστε να γίνει εγκατάσταση και μετά μπορείτε να το, ξανα, να το ξανά ενεργοποιήσετε ή πολύ απλά μπορείτε να βάλετε τον φάκελο εγκατάστασης του παιχνιδιού στην ε, λίστα εξαίρεσης αντιβάιρους. Τη λίστα ξέρεις, δηλαδή μπορείτε να την ε, δείτε από τις ρυθμίσεις του αντιβάρου που έχετε. Λοιπόν, ε, ολοκληρώνεται η αποσυμπίεση με 6 δευτερόλεπτα, 7. Ε, πάμε να... θα τελειώσει τώρα σιγά σιγά. Λοιπόν, τελείωσε. Θα τρέξετε κανονικά αυτό εδώ πέρα το setup.exe. θα σας εμφανίσει αυτό εδώ πέρα το παράθυρο. Θα πατήσετε αυτό που λέει, θα την κάνετε βασικά τη δεύτερη επιλογή, που λέει να τη γράψει τα αρχεία του φάκελου κόντεξ, ουσιαστικά να κάνει το crack στον φάκελο εγκατάσταση και πατάτε install και είστε έτοιμοι. Θα γίνει η εγκατάσταση, θα σας πει κάτω εδώ πέρα successfully installed και θα σας έχει βγάλει το εικονίδιο στην επιφάνεια εργασίας. Ε, αυτά είχα να σας πω. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.